Καλησπέρα σας αγαπημένοι φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Σπάτσερ εν δράση. Σήμερα θα σας αποζημιώσουμε με πολύ ωραία θέματα και εξαιρετικό πάνελ. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, θα σας δώσουμε ένα εξαιρετικό πρωτόκολλο, πώς μπορείτε κι εσείς να βελτιώσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα, να σας δώσουμε κάποια στρατηγική που κάνουν οι γιατροί μας, οι γιατροί Patchers, για να έχετε δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα και να αποφεύγετε τις γρίπες και πώς να προστατέψετε γενικά τον εαυτό σας από τις γρίπες και από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Και επίσης θα μοιραστούμε μαζί σας ένα success story, μάλλον πολλά success stories που αφορούν πόνο στον ώμο και κινητικότητα του ώμου. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να καλησπερίσω το πάνελ μας. Θα είναι μαζί μας σήμερα και θα μας μιλήσει για αυτά τα success story ο κύριος Δημήτρης Σεφερλής, ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης, για τα περιστατικά αυτά και για το θέμα το πώς μπορούμε να κρατήσουμε το ανοσοποιητικό μας σε πολύ καλή κατάσταση και ο κύριος Γιαμαλής θα είναι μαζί μας και θα μας πει ακριβώς τη στρατηγική που μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε υγιείς. Λοιπόν, θα ζητήσω από τον κύριο Γιαμαλή να πάρει το λόγο. Τον έχω ανοίξει, ζητάω να ανοίξει το μικρόφωνο του, γιατί έχω κλείσει τα μικρόφωνα όλων σας, γιατί θέλουμε αυτή τη φορά να κάνουμε ένα εξαιρετικό βίντεο που θα μπορούμε να το ξαναδούμε, χωρίς διακοπές. Επομένως, περιμένω τον κύριο Δημήτρη Γιαμαλή να μου ανοίξει το μικρόφωνο του. Κύριε Γιαμαλή. Έχω ανοίξει. Ωραία. Έχω ανοίξει. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, γιατί σήμερα θα μας αποκαλύψετε κάποια μυστικά σας που αφορούν την υγεία μας, ιδιαίτερα αυτόν τον καιρό που όλοι προσέχουμε να μην κολλήσουμε γρήπη, που προσπαθούμε να μην πάθουμε τίποτα με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Και εσείς είστε ο άνθρωπος που μοιράζεται, ο γιατρός ο Patcher και ο γιατρός που πραγματικά βοηθάει τους ανθρώπους. Και θα ήθελα να μας πείτε ακριβώς τι μπορούμε να κάνουμε, γιατρέ, για να προφυλάξουμε τον εαυτό μας σε αυτό το μένος που ζούμε αυτές τις μέρες. Βασική προϋπόθεση είναι να είμαστε καλά ως προς την αντιμετώπιση ορισμένων, ειδικά το χειμώνα, των λοιμώξεων, των ιογενών λοιμώξεων. Και αυτό το πετυχαίνουμε μόνο όταν έχουμε ένα ανοσοποιητικό σύστημα αρκετά καλό και δυνατό. Το πετυχαίνουμε με πάρα πολλούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι η αποτοξίνωση με τα επιθέματα της Life Wave, χρησιμοποιώντας τα συνεχώς, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε συνεχώς μια καλή υγεία, οτιδήποτε επιθέματα τα οποία θα μας βοηθάνε κάθε τόσο στα διάφορα προβλήματα που έχουμε. Το κυριότερο στις μέρες αυτές με τις ιώσεις είναι ότι θα πρέπει να έχουμε... Εγώ έχω ένα σύστημα που δίνω σε ασθενείς μου. Παλιότερα έδινα την ενέργεια, ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία ήταν ευπαθή σε κρυώματα το χειμώνα και ερχόντουσαν σε επαφή με πολύ κόσμο, δηλαδή ταξίδια με λεωφορεία, με πλοία, με αεροπλάνα, στον κινηματογράφο, σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Τους έλεγα και χρησιμοποιούσαν ένα σετ ενέργειας στις θέσεις. Το λευκό στη θέση του παχαίου σεντέρου 4, είναι ακριβώς στην ένωση των δύο, ναι, των μεγάλου δακτύλου και του δείκτη. Ναι. Και το σκούρο στο πνεύμονα 9 είναι η αντίστοιχη προέκταση του μεγάλου δακτύλου. Δεν το βλέπουμε αυτό. Για ξαναδείστε. Η προέκταση του μεγάλου δακτύλου στον καρπό. Ωραία. Εσωτερική πλευρά. Ναι. Αυτός ήταν ένας τρόπος που ήταν, βασικά το δίναμε και στα προεόρτια της γρίπης, το δίναμε σε άτομα τα οποία ξεκινούσαν να έχουν συμπτώματα γρίπης χωρίς πυρετό ή και με πυρετό. Αυτό ήταν κλασικό. Εκείνο όμως το οποίο τώρα με την ιδιαίτερη αυτή η πανδημία που υπάρχει, εάν χρησιμοποιούμε το X39 και με αυτόν τον τρόπο
με τον τρόπο που ξέρουμε ότι φτιάχνουμε τα χρησιμοποιούνται τα βλαστοκύτταρα στις θέσεις εκεί που χρειάζεται, στις φλεγμονές. Και σύγχρονα αυξάνεται το μέγεθος, το μήκος των τελομερών. Έχουμε με αυτόν τον τρόπο μία αύξηση της ανοσοποιητικής μας ικανότητας να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις. Τώρα, στη θέση, το συμπλήρωμα σε αυτή την περίπτωση, σε αυτές τις κρίσεις, είναι το να τοποθετήσει κανείς έναν αιώνα στη θέση του παχαίου Σεντέρου 4, στο δεξί χέρι. Αυτό που είπαμε στην ένωση του μεγάλου και του δείκτη, του μεγάλου δακτύλου και του δείκτη στο δεξί μας χέρι, στην έξω επιφάνεια. Αντί του Energy Enhancer. Αυτό είναι... Αντί του Energy Enhancer να τοποθετήσουμε... Ναι, 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 αντί του Energy, χρησιμοποιώντας το X39, μπορούμε με τον αιώνα να ενεργοποιήσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα πάρα πολύ γρήγορα και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι τα νεότερα τώρα με το X39, όπως τα ανέφερε και ο David στην ομιλία που έκανε για το συνέδριο της Νόβα. Δηλαδή, κύριε Γιαμαλή, ναι. Για τους φίλους μας που θέλουν να το καταλάβουν, γιατί έχουμε και καινούριους καλεσμένους, εσείς παλιά χρησιμοποιούσατε το Energy Enhancer, όπως μας το δείχνει η ταινία. Τώρα όμως, λόγω της κατάστασης που επικρατεί, χρησιμοποιείται στο δεξί χέρι, στο ίδιο σημείο που μας δείξατε τον αιώνα. Τον αιώνα και το X39 στον αυχένα ή στην κοιλιά, ένα λάξ. Στην κοιλιά στον αυχένα, καταλάβαμε. Ωραία. Για μένα ναι, δεν φτάνουν μόνο αυτά. Για να μπορούμε να έχουμε ένα σωστό ανοσοποιητικό, χρειαζόμαστε και ορισμένες ουσίες. Και οι ουσίες βασικές είναι. Πρώτον, θα ήθελα να πω τι κάνει ο αιώνας σε αυτή την περίπτωση. Yeah. Ότι ο αιώνας προκαλεί την απελευθέρωση ενός πεπτιδίου από το σηκώτη, που αποτελεί ένα μέρος από το πρωτόγονο ανοσοποιητικό μας σύστημα. Και με αυτόν τον τρόπο μιμείται και τη διαίρεση των κυττάρων. Τα κύτταρα όταν διαιρούνται σημαίνει ότι γερνάμε όσο διαιρούνται. Γερνάμε, γερνάμε και ξαφνικά σταματάνε να διαιρούνται και μένουμε με τα γερασμένα κύτταρα. Ο αιώνας τι κάνει με αυτόν τον τρόπο. Σταματάει τη διαίρεση των κυττάρων και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε το οξυδωτικό στρες. Το οξυδωτικό στρες τι είναι. Όσο διαιρούνται τα κύτταρα τόσο σημαίνει ότι έχουμε αυξημένο οξυδωτικό στρες. Παράγονται ελεύθερες ρίζες οξυγόνου. Οι ελεύθερες ρίζες οξυγόνου είναι τροφή για τα μικρόβια και τους ιούς. Μάλιστα. Όσο μπορούμε να σταματήσουμε την παραγωγή των ελεύθερων ρίζων, ναι. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε και πολλά αντιοξυδοτικά. Ανεξάρτητα από τη χρήση αυτών, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αντιοξυδοτικά. Ποια είναι αυτά τα αντιοξυδοτικά, τα περός που χρησιμοποιώ εγώ? Είναι η βιταμίνη C, το μαγνήσιο και η βιταμίνη D. Το κάθε ένα συμπληρώνει το άλλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Μία ποσότητα βιταμίνης C γύρω στα 3 τουλάχιστον γραμμάρια την ημέρα μαζί με μία δόση μικρή του ψευδαργύρου και μία βιταμίνη D πάνω από 2.000 μονάδες μπορεί να μας κρατάει τα επίπεδα του ανοσοποιητικού μας σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούμε όλους αυτούς τους μηχανισμούς που κάνει και το X39 και ο αιώνας. Κύριε Γιαμαλή, θα σας βάλουμε μία τελεία για να διευκρινίσουμε λίγο... Να αρχίσετε να ρωτάτε, γιατί ναι, με τις ερωτήσεις μπορεί να γίνονται και πιο εύκολα τα πράγματα. Όταν συζήτηση, θα συνεχίσετε εσείς, αλλά από ό,τι είπατε, σαν καινούργια πληροφορία που μας δίνετε, είναι το αιώνα, εκτός που το χρησιμοποιούμε για τις φλεγμονές, αυτή τη στιγμή μας λέτε ότι έχει ξεκλειδωθεί η μνήμη των κυττάρων και μπορεί και κάνει αυτή την ένεκα αυτής της προγονικής πληροφορίας, προσδίδει στο σηκώτη ένα πεπτίδιο το οποίο το έχει ενεργοποιήσει από παλιά μνήμη, προγονική ακριβώς, μνήμη. Ακριβώς. Μάλιστα. Πολύ μεγάλο. Ενεργοποιεί πρωτόγονο ανοσοποιητικό σύστημα με αυτόν μάλιστα τον τρόπο. Μάλιστα. Συνεχίστε. Λοιπόν, άλλο. Λοιπόν, η βιταμίνη C κάνει αντίστοιχα με τον αιώνα το ίδιο πράγμα. Έχουμε το πρόβλημα με τις ελεύθερες ρίζες.
Δεν σας ακούω. Δεν ακούμε. Κλείσατε το μικρόφωνο σας. Λέω ότι η βιταμίνη C είναι ένας αντιοξειδωτικός παράγοντας και δεν επιτρέπει και αυτή την ανάπτυξη των ελευθέρων ριζών οξυγόνου, οι οποίες είπαμε και καταστρέφουν τις κυταρικές μεμβράνες και χρησιμοποιούνται, ως τροφή για τα μικρόβια και τους ιούς. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και έχουμε μία αντιοξειδωτική λειτουργία πάρα πολύ αναπτυγμένη. Αντίστοιχα, το ζίνκ, το ο ψευδάργυρος, την ίδια δουλειά κάνει και αυτός, ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα, όπως και η βιταμίνη D. Η βιταμίνη D δεν είναι μόνο η βιταμίνη του ήλιου που λέμε, που αυξάνει τη βιταμίνη D και μας προστατεύει, προστατεύει τα οστά μας από την οστεοπόρωση και όλα αυτά τα οποία ξέρουμε, οστά, δόντια, μαλλιά, έχει προστατευτική δράση ιδιαίτερα έναντι βαριών λοιμόξεων και κυρίως της πνευμονίας. Είναι ένας από τους παράγοντες που βοηθάει ούτως ώστε να μην έχουμε. Ενεργοποιείται σε αυτοάνοσα νοσήματα η δράση της. Είναι πάρα πολλά. Επίσης σε μεταβολικά νοσήματα δεν έχουμε και σε καρδιοπάθειες. Δεν έχουμε μόνο τη δράση της επάνω στα οστά, όπως λέγεται είναι η βιταμίνη του ήλιου. Ναι, μεν παράγεται από εκεί, αλλά λειτουργεί και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες δηλαδή καταστάσεις. Άρα όλα αυτά σε συνδυασμό θα μας έχουν ένα ανοσοποιητικό τόσο ισχυρό που θα μπορέσει κανείς να ανταπεξέλθει σε δύσκολες τέτοιες καταστάσεις και επιδημικές. Μπορείτε να ανακεφαλαιώσετε. Λοιπόν, X39 μαζί με αιώνα. Ο Χρήστος θα πρέπει, αν θέλει. Ναι. Το X39 στις θέσεις που το χρησιμοποιούμε. Τον αιώνα στο παχύεντερο 4, τη θέση δηλαδή στο μεταξύ δείκτου και μεγάλου δακτύλου στο δεξί μας χέρι. Ή το energy όπως κάνουμε παλιά, και αυτό λειτουργεί το ίδιο. Στις θέσεις παχύεντερο δεξιά, πνεύμονα 9 αριστερά. Ο πνεύμονας 9, είπαμε, είναι η προέκταση του μεγάλου δακτύλου στην εσωτερική επιφάνεια του καρπού, στην ένωση. Και βιταμίνη C, γύρω στα 3 γραμμάρια την ημέρα. Ζίνκ, ψευδάργυρο, στη δόση που επιτρέπεται σε κάθε ένα από τα σκευάσματα που κυκλοφορούν. Η καλή του δόση είναι γύρω στα 25, το πολύ σπάνια 50 μιλιγκράμμ από αυτά που κυκλοφορούν. Και βιταμίνη D, τουλάχιστον 2.000 μονάδες. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Και φυσικά πρέπει να τρώμε τροφές που μας ωφελούν. Οπωσδήποτε μια σωστή διατροφή για να μπορούμε να παίρνουμε και τις ουσίες αυτές μπορούμε να τις παίρνουμε και από τις τροφές. Που ξέρουμε που κυκλοφορούν και που υπάρχουν τροφές και για τη βιταμίνη C και για το... Προσοχή, βιταμίνη C δεν υπάρχει στα πορτοκάλια. Μάλιστα. Αλήθεια. Αυτό θέλει συζήτηση, αλλά το σημειώνουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ, παρακαλώ, για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ήταν πολύτιμες. Εγώ τώρα, φίλοι μου, θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο... Και κάτι άλλο ήθελα να συμπληρώσω, ναι, ότι από τον τρόπο ζωής μας, ένας καλός ύπνος είναι εκείνος ο οποίος θα μας βοηθήσει να έχουμε ένα ανοσοποιητικό καλό σε λειτουργία και ισχυρό. Χωρίς καλό ύπνο δεν πρόκειται ποτέ να το πετύχουμε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και οι ορμόνες έχουν ωράριο. Έτσι. Ναι. Και πολλά παιδάκια κοιμούνται πολύ αργά το βράδυ και οι γονείς αναρωτιούνται γιατί το πρωί είναι τόσο ανήσυχα. Ένας λόγος είναι και η έλλειψη του ύπνου. Έτσι. Πολύ ωραία. Και αν θα δοθεί χρόνος μετά, θα σας εξηγήσω λόγω της λειτουργίας που έχει αυτός ο ιός στον οργανισμό μας και τις καταστροφικές επιδράσεις που έχει επάνω στους πνεύμονες ιδιαίτερα, θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο πρέπει το ανοσοποιητικό μας να είναι τόσο καλά ισχυρό.
Βεβαίως. Και αν δεν έχουμε χρόνο Εδώ. σήμερα, υπάρχει και Είναι, κάποιο ναι, είναι άλλο. μετά είναι καθαρά ιατρικό εκείνο, αλλά Πολύ θα σας ωραία, κύριε βοηθήσει και εσάς. Γιαμαλή. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα όμως θα αλλάξουμε θέμα. Θα ήθελα για τους φίλους μας, τους παλιούς και τους καινούριους, να γνωρίζουν πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν περιστατικά που αφορά πόνο στον νόμο ή έλλειψη ή κακή κινητικότητα, έλλειψη κινητικότητας των χεριών. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα success story από τον κύριο Δημήτρη Γιαμαλή, από τον κύριο Δημήτρη Σεφερλή, ο οποίος είναι εξαιρετικός πάτσερ εν δράση και θα μοιραστεί μαζί μας την εφαρμογή που έχει κάνει σε ένα περιστατικό, το όνομά του είναι Χρήστος, ο οποίος θα μας πει ακριβώς τι έγινε. Το θέμα είναι ότι είχε success story, δεν μπορούσε να σηκώσει τα χέρια του, πονούσε και σήμερα, μετά από 2,5 χρόνια που του είχε κάνει το patching, είναι πολύ καλά. Αλλά θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σεφερλή να μας πει ακριβώς πώς έκανε αυτή την εφαρμογή για να τη μάθετε κι εσείς και να τη γνωρίζετε. Και αμέσως μετά τον κύριο Σεφερλή θα μιλήσουμε με τον κύριο Καλαφάτη, που είναι φυσιοθεραπευτής και ο οποίος έχει και αυτός παρόμοιο περιστατικό, που θα μας πει και εκείνο το δικό του περιστατικό για να εμβαθύνουμε στο θέμα. Κύριε Σεφερλή, ο λόγος εσάς. Πώς τα καταφέρατε? Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Αυτό έγινε πριν 2,5 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, σε ένα παιδότοπο εδώ στην Γλυφάδα. Είχα πάει ένα περιστατικό του ιδιοκτήτη και ο κύριος Χρήστος καθόταν, έπινε καφέ και παρακολουθήσε όλη τη διαδικασία που έκανα με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Κάποια στιγμή με φώναξε και μου λέει: Να σου πω, ρε φίλε, μου λέει, τι είναι αυτά που τους βάζεις, μου λέει, και γίνονται καλά. Τι έχουν μέσα, λέει, ναρκωτικά? Εγώ έβαλα τα γέλια. Λέω: Γιατί έχετε κάποιο πρόβλημα? Λέει: Ναι, έχω 40 χρόνια. Λέει: Δεν μπορώ να σηκώσω τα χέρια μου πάνω από το οριζόντιο. Η γυναίκα μου, λέει, μου βάζει τις πιτζάμες, η κόρη μου βάζει το μπουφάν, δυσκολεύομαι στο μπάνιο και γενικά δεν μπορώ να σηκώσω τα χέρια μου με καμία Παναγία εδώ και 40 χρόνια. Επειδή ήταν καλοκαίρι και ήταν πάρα πολύ ιδρωμένος, διότι ήταν και λίγο παχής, λέω: Θα σας τα βάλω πάνω από το πουκάμισο, λέω, με χαρτοτενία. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε απευθείας στο σώμα. Του βάζω δύο ενέργειας δεξιά-αριστερά με χαρτοτενία και συνεχίσαμε και πήραμε τον καφέ. Μετά από μία ώρα, μία μισή περίπου, σηκώνεται όρθιος μέσα στον παιδότοπο, έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, ανάταση, και κάνει βόλτες σαν να ήταν σε τρελοκομείο. Και έλεγε και πράγματα που τώρα δεν μπορώ να τα αναφέρω. Δηλαδή πίστεψε πάρα πολύ, που μου λέει: Αυτό το περίμενα 40 χρόνια, λέει. Δεν ξέρω τι μου έκανες, τι μου έβαλες. Εγώ 40 χρόνια, λέει, δεν μπορούσα να σηκώσω τα χέρια μου. Υπάρχει το σχετικό βιντεάκι με τη μαρτυρία του. Και μέχρι και σήμερα δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ το ίδιο πρόβλημα. Έχει αποκαταστεί πλήρως η κινητικότητα στα χέρια. Έχει φύγει ο πόνος. Και όπως συναντιόμαστε, μου λέει: Και πάλι σε ευχαριστώ. Μάλιστα. Αυτή ήταν μια σύντομη ιστορία με τον κύριο Χρήστο. Κύριε Σεφερλή, είστε καταπληκτικός πάτσερ εν δράση. Τα συγχαρητήριά μου, γιατί είστε πραγματικά ο άνθρωπος που θα πάει στα πάρκα δεξιά-αριστερά και θα δώσει στις υπηρεσίες βοήθεια. Δεν ντρέπεστε να το κάνετε και συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε. Γιατί δεν ντρέπομαι, γιατί ξέρω ότι μπορώ να βοηθάω τον κόσμο, όπως και το έχω ορκιστεί αυτό, και πάω παντού. Δηλαδή μπορεί να ταξιδεύω και να, όπου με φωνάξουν, πάω. Προχθές μπήκα σε μια μεγάλη εταιρεία security με 800 άτομα προσωπικό. Για πέστε μας. Έβαλα στο διευθυντή πατς, έβαλα στην ιδιαιτέρα, έβαλα στο υπεύθυνο που έβγαζε τις υπηρεσίες και πιστεύω να συνεχίσω και στα 800 άτομα της ομάδος αυτής, γιατί είδαν όλοι αποτελέσματα άμεσα. Πήγατε στα γραφεία της εταιρείας security και τους βάλατε όλους? Μια πολύ μεγάλη εταιρεία security εδώ στην Αθήνα που έχει έδρα σε όλη την Ελλάδα. Πήγα στο διευθυντή πρώτα, γιατί είχε προβλήματα άγχους και στρες όταν οδήγαγε. Μετά, όταν κάναμε τα επιθέματα, κατά τύχη μπήκε ιδιαίτερα και είδε τη διαδικασία και ενδιαφέρθηκε, της οποίας της έβαλα δύο πατς στα χέρια και σταμάτησε ο πόνος στο δεκάλεπτο. Μου ζήτησε και δύο ακόμα για να βάλει στα ισχύα, τα οποία δεν μπορούσα να τα βάλει στο γραφείο εκείνη την ώρα. Της είπα εγώ πού ακριβώς θα τα βάλει. Και την άλλη μέρα με πήρε τηλέφωνο και με ευχαρίστησε, γιατί πήγε στο εγγονάκι της, το πήρε αγκαλιά, παίξανε και δεν ένιωσε καθόλου κούραση και πόνο.
Και για πιστεύω ότι σε αυτή την εταιρεία θα βάλω σε πολλούς. Ναι, γιατί ναι, μου λέει όλοι εδώ μέσα έχουν προβλήματα. Και μην ξεχάσετε να τα καταγράφετε, γιατί εσείς πάντα θα είστε δίπλα μας και θα μας λέτε ακριβώς τι κάνετε και πώς το κάνετε. Γιατί από εμάς ο ένας με τον άλλον μαθαίνει και μοιράζεται όλη αυτή την καταπληκτική τεχνολογία των επιθεμάτων φωτοθεραπείας. Και μπράβο σας κύριε Γιαμαλή, μείνετε μαζί μας τώρα, γιατί θα καλέσω και τον κύριο Καλαφάτη, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, είχε και αυτός κάποιο περιστατικό κατοίκων από έναν κύριο, ο οποίος και αυτός είχε πολύ πόνο στον νόμο. Κύριε Καλαφάτη, θα ήθελα να μας πείτε κι εσείς, που είναι ο κύριος Καλαφάτης, πρέπει να ανοίξετε το... Okay. Καλησπέρα στο πάνελ. Γεια σας. Μα τι κάνετε, μάλιστα πάρα σας πολύ. Με τι κάνει η όμορφη Ρόδος. Όλα καλά, δώσε το Θεό. Ωραία. Πολύ ενδιαφέρουσα και η συζήτηση, η ομιλία μας έκανε ο κ. Γιαμαλής, πολύ ενδιαφέρουσα, πραγματικά ήταν αξίζει ο κόπος να τα ξανακούσω. Και επίσης και του κ. Σεφερλή, ήταν αξιόλογος. Δεν ζητήσαμε να μάθουμε που... σε ποια σημεία τα έβαλε, το αποτέλεσμα μετράει. Γιατί... Όχι, τα βασικά σημεία. Ναι, όντως. Εγώ αυτό που δεν αριστερά έπρεπε... στον νόμο δεν έχουμε κάτι καινούριο σε αυτό, το βασικό πρωτόκολλο. Και μέσα σε μία ώρα έκανε δράση. Όταν λέτε το βασικό πρωτόκολλο, έχει δίκιο κύριος Καλαφάτης. Έχουμε και καινούριους. Δηλαδή, δείξτε μας πού το βάλατε. Αριστερά-δεξιά, εδώ. Το άσπρο δεξιά, το σκούρο αριστερά. Ναι, ναι. Energy Enhancer. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την πληροφορία. Και πάνω από το πουκάμισο. Και πάνω και βελτιώθηκε και η κινητικότητα και έφυγε ο πόνος στο χεριό. Τελείωστε. Από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα δεν έχουν ξανακλειδώσει τα χέρια ποτέ. Ούτε πονάει. Και πέρασαν 2,5 χρόνια. Μπράβο σας. Έκανες μία θεραπεία, κύριε Σεφερλή. Μία για μία ώρα, μία μισή. Συγκλονιστικό αυτό που λέτε. Και άλλη μία μαρτυρία με Μέση, η οποία ένας μεγάλος επιχειρηματίας της Γλυφάδος ήρθε με το προσωπικό του οδηγό στο ίδιο μαγαζί, στον Πεδότοπο, όταν δεν είχε κόσμο το μεσημέρι, γιατί είχε πρόβλημα με τη μέση του και τον έφερε ο οδηγός του σχεδόν αγκαλιά. Δεν μπορούσε να ανέβει ούτε καν το σκαλοπατάκι της καφετέριας. Έφυγε πετώντας. Με μία θεραπεία. Τι του κάνατε? Και του είπε του οδηγού, κάτσε δεξιά, θα οδηγήσω εγώ γιατί έχω να οδηγήσω ένα χρόνο. Δεν μπορούσε ούτε να οδηγήσει δηλαδή από τους πόνους που ένιωθε στη μέση. Λοιπόν, τι του βάλατε κύριε Σεφερλή? Ice Wave. Ice Wave και στη μέση, αριστερά δεξιά στη μέση του και στη μέση έβαλα μία γλουταθιόνη. Εμείς αυτό το λέμε bracketing, δηλαδή ο πόνος στη μέση... Δεξιά και αριστερά τα πατς και στη μέση γλουταθιών. Και πάλι συγχαρητήρια. Κύριε Καλαφάτη, τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Ναι, συγκλονιστικό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η ενέργεια που είχε βάλει στην πρώτη περίπτωση μας ανέφερε ο κ. Σεφερλής, στα χρόνια προβλήματα έχει φοβερά αποτελέσματα η ενέργεια. Προσδίδει και μια ελαστικότητα δηλαδή στη μυϊκή ίνα και οι κινήσεις και το έμπρος της κίνησης αυξάνονται. Αλλά και το Ice Wave, εξίσου πάρα πολύ δυνατό, δεν έχω τίποτα να συζητήσω πάνω σε αυτό. Επιτυχία μεγάλη, με μία εφαρμογή, μπράβο στον κύριο Σεφερλή. Εγώ όταν είδα τον κύριο να έρχεται, έτσι στην κατάσταση που τον είδα να έρχεται, λέω δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα, δηλαδή τσάπα κουβαλήθηκε ο άνθρωπος μέχρι εδώ. Δεν πίστεψα δηλαδή την κατάστασή του έτσι πως την έβλεπα ότι θα γίνει καλά και ο άνθρωπος έφυγε πετώντας. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο σας. Κύριε Καλαφάτη, πείτε μας και το δικό σας το περιστατικό. Okay. Έχουμε περίπου 5 λεπτάκια. Okay. Ναι, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ πήγαινα σε ένα διπλανό χωριό, σε ένα ασθενή ο οποίος έχει εγκεφαλικό, να του κάνω μια άλλο είδους θεραπεία, χωρίς τα επιθέματα. Η αλήθεια, για λόγο κόστους, δεν ασχολήθηκα στα επιθέματα. Αλλά η αδερφή του, ούσα 78 χρονών, μου λέει αυτό για μένα δεν μπορεί να κάνεις κάτι. Λέω τι έχεις εσύ. Μου λέει να, ορίστε να. Μέχρι εκεί θα πάει το χέρι μου, ούτε το αυτί μου δεν μπορώ να ξύσω. Και επίσης πονάει πάρα πολύ η μέση μου. Αν θα κάνω μια διαδρομή 20 μέτρα, πρέπει οπωσδήποτε να καθίσω στην καρέκλα, γιατί πονάω φρικτά. Λέω κοίταξε,
Την εξέτασα εγώ ιατρικά, είδα ότι έχει ρήξει στον υπερακάθιο τένοντα, αλλά το πρόβλημά της ήταν η πόνη που δεν μπορούσε να σηκώσει το χέρι τόσο ψηλά. Και εγώ εξεπλάγει. Όπως κάθε μέρα με τα επιθέματα, εκπλήττομαι. Ας πούμε, τα αποτελέσματα είναι στη συνέχεια είναι τόσο φανταστικά που τις έβαλα με το, ένα μπράκετ. Τις έβαλα, το σκούρο δεν θυμάμαι, πήγε, μάλλον το σκούρο πήγε μπροστά, το άσπρο πήγε εδώ πάνω κοντά, συγγνώμη, στο αυτή πήγε και κάθισε το άσπρο της Ice Web και της έβαλα από πίσω εδώ στον νόμο ένα ήλιο. Εκπλήττομαι κι εγώ. Μου σηκώνει η γιαγιά το χέρι και μου το παίρνει εκεί πίσω και μου χτυπούσε πίσω τον τοίχο. Λέει, δεν το πιστεύω. Μου λέει, μάγος είσαι. Δεν είμαι μάγος. Καλαφάτης είναι, τίποτα. Η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε είναι πολύ δυνατή. Μου λέει, σε παρακαλώ για τη μεσούλα μου τώρα, κάνε μου κάτι. Της έβαλα ένα X39 στη μέση και ένα Ion επίσης πάνω στο γοφό που πονούσε. Στο γοφό. Άρχισε η κυρία και έκανε σβούρες που λένε. Δηλαδή περπατούσε πάνω κάτω στο χωριό που αυτά μου λέει, γιατρή μου, εγώ δεν τα έκανα, μου λέει. Δεν το πιστεύω. Έλα, Παναγία μου, έλα, πιστεύω. Άρχισε η κυρία και σταυροκοπιόταν. Δηλαδή ήταν γρήγορο, μέσα σε 10 λεπτά και έπαθε πλάκα η γιαγιά. Και με πλήρωσε πολύ ευχάριστα για αυτό που της έκανα και μου είπε τη Δευτέρα που θα ξαναπάω, θα συνεχίσω. Θα της πάρω συνέντευξη όμως, να μας πει το σκηνικό, το ιστορικό της. 15 χρόνια δεν σήκωνε η κυρία το χέρι. Τώρα το παίρνει πάνω. Μου λέει, γιατί κοίταξε, μου λέει, τώρα κάνω και αυτό εδώ. Καθιστή, που είναι πιο εύκολο. Αλλά όρθια ήταν και επίσης το ίδιο. Ήταν συγκλονιστικό. Πραγματικά. Δηλαδή, δεν το πίστευε η κυρία. Μου λέει, γιατί μου τόσο καιρό και να πονάω. Λέω, εντάξει, τώρα δεν θα πονάω. Καλαφάτη. Ορίστε. Εγώ είχα ένα περιστατικό το οποίο είναι τρελό τώρα που θα σας το πω. Δεν μπορεί να το πιστέψει άνθρωπος αυτό. Έχω πάει σε έναν ηλικιωμένο που είχε 2 σωληνάκια οξυγόνου στη μύτη επί χρόνια πολλά με ένα μηχάνημα στην κρεβατοκάμαρα και έφτανε το καλώδιο μέχρι την κουζίνα. Ναι. Σε μία ώρα ο κύριος Δημήτρης έβγαλε τα σωληνάκια, πήγαμε έξω στην αυλή, είπε στη γιαγιά να φτιάξει καφέ και παιδιά έκανε 3 στριφτά τσιγάρα. Μου ζήτησε να του στρίψω γιατί μου λέει καπνίζεις. Του λέω στριφτώ. Μου λέει στρίψω μου ένα. Του λέω μα πριν μια ώρα είχατε τα οξυγόνα στη μύτη. Μου λέει αγόρι μου στρίψω μου ένα, μπορώ και αναπνέω. Έκανε 3 στριφτά τσιγάρα. Βγαίνει η γιαγιά με τους καφέδες και μόνο που δεν έπαθε κεφαλικό που τον είδε. Δηλαδή είναι πράγματα που αν δεν τα δεις και τα ζήσεις δεν τα πιστεύεις. Τι του βάλατε? Το έβαλα ενέργεια στο αναπνευστικό μπροστά και έβαλα και ένα ίον στο στέρνο. Μάλιστα, οκ. Okay. Εγώ δεν ήξερα ότι δεν είχε βγάλει τα σωληνάκια ποτέ. Τα βγάλε, τα άφησε στην κουζίνα και μου λέει πάμε μέχρι την αυλή. Λέω πάμε. Και μόλις βγαίνω έξω μου λέει έχει τσιγάρα. Λέω έχω, στριφτώ. Στρίψω με ένα, μου λέει ρε Δημήτρη, μου λέει αναπνέω. Και έπαθα σοκ. Έκανε 3 απανωτά. Τώρα πώς είναι? Τώρα μια χαρά. Μετά από μια εβδομάδα τον είδα με το αμάξι με τη γιαγιά στο σούπερ μάρκετ. Και με φορά και με χαιρέταγε και μου λέει γεια σου γιατρέ μου. Συγχαρητήρια. Του ενίσχυσες τις πνεύμονες. Μπράβο. Λοιπόν, είστε και οι δύο χήμαροι. Ευχαριστώ και τον κύριο Σεπερλή και τον κύριο Καλαφάτη που μοιράστηκαν μαζί μας αυτά τα εξαιρετικά περιστατικά. Εμείς θέλουμε οι άνθρωποι να γίνονται καλά, είτε γιατί φοράνε τα patches, αλλά ξέρουν τα βάλουν σωστά. Γι' αυτό έχουμε και αυτή την παρουσία κάθε Σάββατο, για να βοηθούμε τους ανθρώπους που θέλουν να γίνονται καλά, αλλά και όσους θέλουν να μάθουν το patching, γιατί θέλουν να γίνουν patchers εν δράση. Προτείνω να καλείτε και τους φίλους σας να παρακολουθούν αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που μόλις ακούσατε, γιατί αυτά δεν θα τα ακούσουν πουθενά αλλού και είναι τόσο πολύτιμα. Δηλαδή, ο ένας με τον άλλον. Θα πρέπει να επικοινωνείτε μαζί μου στο betiasline.gr για να σας στέλνω την πρόσκληση, αλλά θα πρέπει να το μαθαίνουν και άτομα πάνω, εκτός από εμάς που συνήθως παρευρισκόμαστε. Είναι μια πληροφορία που θα πρέπει να τη μάθει όλος ο κόσμος. Θα ήθελα εδώ να ρωτήσω τον Χρήστο. Χρήστο. Ναι, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το πάνελ.
Ορίστε. Ναι, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από το πάνελ, αν κάποιος θέλει να κάνει κάποια ερώτηση, αλλιώς να προχωρήσουμε και στο θέμα της επόμενης εβδομάδας και να κλείσουμε την εκπομπή μας. Υπάρχουν ερωτήσεις στο chat? Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις στο chat. Ωραία. Επομένως, βλέπω, εγώ θα ήθελα να καληνυχτήσω και θα ήθελα να δώσω το λόγο σε σένα, Χρήστο, για να μας δώσεις τις πληροφορίες που πρέπει να ξέρουν οι φίλοι μας. Ναι, το άλλο Σάββατο θα μας βρείτε πάλι διαδικτυακά 9 με 9.30 στους Πάτσερς εν δράση και το θέμα μας θα είναι η απώλεια βάρους και το χάσιμο βάρους, που θα είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι πρωτόκολλα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτή τη μέθοδο. Οπότε να είστε όλοι συντονισμένοι και την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, Χρήστο, ότι θα έχουμε πάλι περιστατικά από τους Πάτσερς εν δράση που θα μοιραστούν μαζί μας. Ό,τι έρθει στα χέρια μας, θα τα μοιραστούμε και ναι, μαζί σας. Εσείς μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα Πάτσερς εν δράση του Facebook. Εκεί θα ανεβάσουμε και το replay από αυτή την εκπομπή που κάναμε. Και εκεί μπορείτε να μας κάνετε και τις ερωτήσεις σας και εκεί μπορείτε να προσκαλέσετε και τους φίλους σας. Αυτά από μένα. Ναι. Σας καληνυχτώ. Θα ήθελα να καληνυχτήσω και όλο το πάνελ μας, τους γιατρούς και τους θεραπευτές και τους Πάτσερς εν δράση. Καλό βράδυ, κύριε Σεφερλή. Ευχαριστούμε και τον κύριο Γιαμαλή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Γεια σας.